Καλησπέρα. 5η 13 Φεβρουαρίου 2020 και απόψε έχουμε ένα από αυτά τα vlog που σας αρέσουν. Αυτά που με ρωτάτε. Τι έπαιζε με αυτόν τον τύπο. Τι έπαιζε. Αγαπητή Θέκλα, αρχικά θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό και την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, κούκλα. Κοπέλα μου έγραφε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αν και θα είναι δύσκολο. Θα το εκτιμούσα αν αυτή η ιστορία γινόταν vlog. Μετά από 5 μήνες καταφέρνουμε να κερδίσουμε την εκτίμησή σου. Είμαι 35 χρονών. Ζω εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και πριν 6 χρόνια φτάνοντας στην τωρινή μου εταιρεία, ένας φίλος Έλληνας άρχισε να μου μιλά με τα καλύτερα λόγια για έναν άλλο φίλο Έλληνα, προσπαθώντας να με κάνει να τον προσεγγίσω, αφού ήμασταν και δυο ελεύθεροι τότε, ήμασταν και δυο single. Εκείνο 3 χρόνια μεγαλύτερο. Άρα, όταν έπιασε δουλειά σε εκείνη την εταιρεία, σου προξένεψε ένα άλλο συνάδελφο, αυτόν τον τύπο, 3 χρόνια μεγαλύτερο από σένα. Εγώ τι ήθελα να ακούσω, αφού δεν ένιωθα έλξη για εκείνο. Μάλιστα. Στον χρόνο, και αφού είχαμε βγει αρκετέ φορέ με διάφορου Έλληνε στη δουλειά, αυτό που πάτε στο εξωτερικό και κάνετε παρέα μόνο με Έλληνε με ξεπερνά. Και αυτό που πάτε και σπουδάζετε και κάνετε παρέα μόνο με Έλληνε με ξεπερνά, το έχω ξαναπεί. Αρχίσαμε να βγαίνουμε οι δυο μας φιλικά για κάποιους μήνες, μέχρι που εγώ στο εξάμηνο άρχισα ξαφνικά να έχω αισθήματα για αυτόν και είχα την εντύπωση ήταν αμοιβαία από τη συμπεριφορά του. Τον είχα πολύ ψηλά, κοινωνικός, ευγενέστατος, καλό παιδί. Τώρα, γι' αυτό που λες ότι στην αρχή δεν είχες αισθήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν με τον χρόνο, έχω ακριβώς την ίδια άποψη για τα πολύ έντονα συναισθήματα από την αρχή. Δηλαδή, εάν με το που βλέπεις τον άλλο, με το που γνωρίζεις τον άλλο, δεν σε ελκύει καθόλου ερωτικά, τότε μην το επιδιώξεις το ερωτικό κομμάτι. Όσο και αν σου λένε πως είναι καλό παιδί, όσο και αν σου τον προξενεύουν, όσο και αν δείχνει αυτός πως ενδιαφέρεται, δώστε εμπιστοσύνη στον gut instinct σας. Εάν από την αρχή ο άλλος σου λέει όχι, μην το προσπαθήσετε μετά. Γιατί είναι κρίμα να τρώνε την κοροϊδία, είναι κρίμα που έφαγες την κοροϊδία που έφαγες εσύ και για τύπο που αρχικά δεν το γούστερες. Πραγματικά, κρίμα και άδικο. Επίσης, το να μας αρέσει κάποιος πάρα πολύ από την αρχή είναι ανησυχητικό, που σημαίνει ότι κουμπώνει η ψυχοπαθολογία μας και εκεί πρέπει να το κοιτάξουμε. Το μη ανησυχητικό είναι να υπάρχει μια έλξη, αλλά να μην είμαστε να πέσουμε και στα πατώματα. Ας το δούμε. Δηλαδή, το στυλάκι με το οποίο προσεγγίζουν μια καινούργια γνωριμία, το υγιές στυλάκι είναι okay. Μια χαρά φαίνεται από πρώτη εντύπωση, πάω όμως να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το θέλω χωρίς να το δω ή δεν τη θέλω χωρίς να τη δω, πάω να τον γνωρίσω. Του δίνω ευκαιρία να τον γνωρίσω για να δούμε αν ταιριάζουν. Και λες ότι τον είχες πολύ ψηλά στη φιλία σας, κοινωνικός, ευγενέστατος, καλό παιδί. Αυτά τα καλόπαιδα, τα οποία τους βάζεις και μια παύλα δίπλα και λες το άφηκε και το κάνεις όμικρο, τα καλόπαιδα, ακουγούπαιδα, πολύ με ανησυχούν. Εκείνος, αν και ζούσε εδώ για 2 χρόνια πριν να πάω εγώ, δεν είχε σχεδόν φίλους και παρέες, οπότε του κακοφαινόταν όταν εγώ ήμουν απασχολημένη με άλλα άτομα και μου έλεγε ότι δεν βρίσκω αρκετό χρόνο για αυτόν. Μου έκανε επίσης παράπονο ότι δεν τον υπολογίζω στα ταξίδια. 1 χρόνο μετά, αφού αρχίσαμε να κάνουμε παρέα λοιπόν, πήγαμε ένα μακρινό ταξίδι μαζί. Και εκεί έγιναν διάφορα ερωτικά σκηνικά, χωρίς όμως να έχουμε ολοκληρώσει ποτέ. Λέγοντας κάθε φορά ότι αυτό δεν είναι σωστό να γίνεται και είμαστε φίλοι. Ρε φίλε, το δεν είναι σωστό να γίνεται δεν κάνεις ούτε καν προκαταρκτικά. Είτε δεν κάνεις καθήποτε, τα κάνεις όλα. Τι σημαίνει ότι έγιναν κάποια σκηνικά χωρίς να ολοκληρώσουν. Άλλος με σεξουαλικό πρόβλημα θα μας βγει πάλι. Εγώ εντωμεταξύ πίστευα μέχρι τότε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Να ήταν και γκέι και να έκανε ερωτικά σκηνικά μαζί σου, δεν κουλάει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και μάλιστα και πολλοί άλλοι συνάδελφοι νόμιζαν το ίδιο. Τώρα αυτό που βλέπετε τον άλλο και νομίζετε πως είναι γκέι, νομίζετε πως είναι στέρεο, να το κόψετε. Γιατί πραγματικά δεν. Ακόμη και οι άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν γκέιταρ, έτσι το ονομάζουν. Γκέιταρ, γκέι ραντάρ. Έχω γκέιταρ και καλά ότι πιάνω τους γκέι, τους οσμίζουν. Χαλαρώστε, ηρεμήστε. Δεν είναι σημαντικό πράγμα ο σεξουαλικός προσανατολισμός του άλλου. Δεν μας αφορά. Και αν μας ενδιαφέρει πραγματικά, γιατί σκεφτόμαστε να συνάψουμε μια σχέση μαζί του ίσως,
Του ρωτάμε στα ίσια. Είσαι straight, είσαι gay. What's your sexual orientation? Ποιος είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός? Σταματήστε να μυρίζεσαι τους άλλους τι είναι. Δεν μας αφορά. Αυτό συνεχιζόταν για κανένα εξάμηνο. Δηλαδή το να είσαστε φίλοι, αλλά να κάνετε μισοσεξ. Και μετά η σχέση μας πέρασε σε άλλο επίπεδο, αρκετά τοξικό θα έλεγα. Τέρμα τοξικό, λέω εγώ που έχω διαβάσει ξανά την επιστολή. Πλέον δεν γινόταν τίποτα ερωτικό μεταξύ μας. Ζήλευε άλλους άντρες, συναδέλφους στη δουλειά και δεν του άρεσε που έκανα παρέα μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα εκείνος δεν έκανε κάποια κίνηση και μου έλεγε ότι δεν είναι σωστό να γίνει κάτι μεταξύ μας. Επίσης μου έλεγε ότι δεν με συμπαθά ο τάδε και ο τάδε, ότι είμαι αντικειμονική, ότι είμαι ηλίθια και γενικά με μείωνε συνέχεια και συνέχεια. Και εσύ του μιλούσες. Και εσύ τον έκανες παρέα. Η καθημερινότητά μας ήταν αλλεπάλληλοι καυγάδες με αρκετούς άσχημους χαρακτηρισμούς από την πλευρά του, να μου λέει ότι τα πρίζω, πρέπει να έχει για να το ταπρίξεις. Είχε. Εγώ νομίζω δεν είχε. Μέχρι τέλους. Όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά. Όχι με την έννοια της σεξουαλικότητας. Με την έννοια της... του να έχει κότσια, να έχει να είναι ένας... Κότσια έχουν και οι γυναίκες, δεν μόνο οι άντρες. Όταν λέμε να έχεις κότσια, εννοούμε να είσαι δυνατός άνθρωπος, να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, στην άποψή σου και να είσαι διεκδικητικός. Και διαβεβαιωτικός και επιβεβαιωτικός. Η καθημερινότητα μας ήταν αλλεπάλληλοι καυγάδες με αρκετούς άσχημους χαρακτηρισμούς από την πλευρά του, να μου λέει ότι τα πρίζω και εδώ ήταν μου διαρωτηθήκαμε αν είχε. Μεταφορικά, ότι δεν με αντέχει, ότι καθένα στο δρόμο του κτλ. Αρκετές βρισχές για το πρόσωπό μου, ένας συνεχόμενος θυμός και νεύρα για το παραμικρό. Εσύ γιατί έμενες, πόσο συνεξαρτώμενη είσαι τέλος πάντων. Εσύ γιατί έμενες, πόσο θύμα είσαι τέλος πάντων. Μου έριχνε και την ατάκα, αγκόμενά μου δεν είσαι και δεν θα γίνεις ποτέ. Εκλαίες και θέλες να γίνουμε εγκόμενά σου, θα σου λέγαμε αν ήσουν Κύπριος. Έκλαιες και θέλες. Σημαίνει έκλαιες και ήθελες. Ποιος είσαι μωρέ εσύ που θα πας να τη βρίζεις την κοπέλα και της λες εγκόμενά σου μου, ούτε είσαι θα γίνεις ποτέ. Δεν κανένας τίτλος τιμής να γίνουμε εγκόμενά σου. Α, για όλα. Sorry. Συγγνώμη. Τα έχω μπλέξει όλα κυπριακά, κοινή δημοτική, αγγλικά. Ακόμη λίγο θα λέω και ιταλικά αφού μάθαμε ότι έχω ιταλικές ρίζες. Και σε φίλους του που είχα γνωρίσει, μιλούσε άσχημα για μένα και μάλιστα έλεγε ότι τον γουστάρει. Ότι τον γουστάρει, του γουστάρει. Την αλήθεια έλεγε αυτό. Για κάθε δικό σου ψυχοπαθολογικό λόγο, αυτόν τον τύπο το γούσταρες ή το γουστάρει ακόμη. Ενώ αυτός ζήλευε τους πάντες και ρωτούσε διάφορα για τη ζωή μου, για παράδειγμα, πού πήγατε χτες με τη φίλη σου κτλ., εγώ δεν μπορούσα να ρωτήσω τίποτα. Δύο-τρεις γεροί καυγάδες σε δύο χρόνια. Πάει χρόνια αυτή η κολονία. Ψυχοπάθεια πολύ. Τοξικότητα. Ψυχοπάθεια, τοξικότητα. Γιατί ψυχοπαθείς δεν είσαι εσύ, επειδή στενοχωριέσαι. Ψυχοπαθείς είναι αυτοί που δεν στενοχωριούνται. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά δεν μας νοιάζει. Θα κάνουμε και διάγνωση τώρα στον κάθε άκυρο τύπο με τον οποίο έχετε χάσει το χρόνο σας. Δύο-τρεις γεροί καυγάδες σε δύο χρόνια μας έκαναν να μην μιλάμε για κανένα μήνα κάθε φορά. Κάθε φορά όμως αυτός πάντα επέστρεφε. Και εσύ πάντα το δεχόσουν. Δεν επέστρεφε όμως με συγγνώμη, ούτε με μετανόηση. Επέστρεφε με ύφος ειρωνικό, του στυλ «Δεν μας μιλάς και δεν μας κάνεις και δεν ράνεις». Δε κλαμπού θέλω συγκεκριμένος. Δε κλαμπού θέλω. Και δεν μπορούμε να σου πούμε και τίποτα, όλα τα παρεξηγάς. Gaslighting κανονικό, δεν είχα εσύ πρόβλημα και τα παρεξηγήσω και ότι εγώ σε βρίζω. Συνέχιζε εντωμεταξύ να μην έχει ιδιαίτερες παρέες στην πόλη, είχε κλείσει ήδη 6 χρόνια. Συνεχίζαμε να κάνουμε ταξίδια μαζί, αφού από τη μια αυτός δεν είχε παρέες και από την άλλη εγώ δεν ξεκολούσα. Μπράβο σου, κοπέλα μου, που το παραδέχεσαι πως δεν ξεκολούσες. Μπράβο σου. Έβλεπα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο τοξικό και αρνητικό και ήξερα ότι δεν ήθελα αυτό για το μέλλον μου. Όμως λίγο ότι ήταν στη δουλειά, λίγο ότι ήμασταν φίλοι αρχικά, λίγο ότι επέστρεφε πάντα και ένιωθω ότι έπρεπε να συγχωρήσω, δεν απομακρύθηκα ποτέ. Λίγο ότι είσαι και εσύ λίγο συνεξαρτώμενη, λίγο, τόσο λίγο, πολύ όμως. Πριν κανένα χρόνο άρχισε να κάνει παρέα με μια κοπέλα στη δουλειά άλλη εθνικότητα. Α, αυτό ακολούθησε συμβουλή, μου έκανε παρέα και με μη Έλληνε ή μη Κύπριο. Το ρώτησα 2-3 φορές αν παίζει κάτι και μου το αρνήθηκε, λέγοντας μάλιστα ότι είναι άσχημη και δεν την είδες πως είναι και διάφορα. Τι αρσενικό. Να αναφέρω εδώ ότι όποτε του έλεγα για οποιανδήποτε, για παράδειγμα, αυτή η ωραία κοπέλα, αυτή η καλή κοπέλα, έβρισκε ψεγάδια. Για παράδειγμα, τον ντύσιμο, τα πόδια της είναι χοντρά κλπ. Και ποτέ δεν του άρεσε καμία. Μάλιστα, μια φορά βγήκαμε και τρεις μας για φαγητό.
Έξι μήνες μετά, και μέσω μιας κοινής φίλης, μαθαίνω ότι ήταν σε σχέση με την κοπέλα, όπως εσένα έπαθε και αυτός. Στην αρχή δεν του άρεσε, όπως αυτός στην αρχή δεν σου άρεσε και μετακόλλησε. Υποθέτω. Και μάλιστα ότι μας πουλούσε ψέματα για ορισμένα Σαββατοκύριακα που έλειπε, ενώ μας έλεγε ότι θα πήγαινε ταξίδι κάπου, πήγαινε αλλού ταξίδι μαζί της. Μάλιστα κάποτε μου έφερνε και σοκολάτα από τη χώρα που υποτίθεται είχε πάει. Δηλαδή πραγματικά εκεί που λέω τα έχω ακούσει όλα, μου στέλνετε ένα καινούριο email. Εγώ αρχικά για κανένα μήνα ήμουν σε σοκ και δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι έκρυβε αυτή τη σχέση τόσο καιρό. Ότι ήταν ικανός να λέει τόσα ψέματα. Κόρυπα, πόσα ψέματα σου είχε πει και από πριν, έπρεπε να τον καταλάβεις. Και κυρίως δεν περίμενε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος θα γνώριζε κάποιον κάποια μέρα. Γιατί να μην γνωρίζετε. Εδώ κάθε τελευταίο. Τα αποθηκιαλόγια. Ο καθένας που βγάζει θάλασσα έξω. Έχετε στην Ελλάδα αυτή την έκφραση. Αυτόν τον έβγαζε θάλασσα έξω. Ούτε καν να τον πνίξει. Τον έβγαλε έξω. Εδώ βλέπεις κάτι περιπτωσάρες που βρίσκουν. Αυτός γιατί να μην βρει. Όλοι οι φίλοι μου που τον είχα γνωρίσει δεν τον συμπάθησαν ποτέ. Και μάλιστα όλοι μου έλεγαν ότι αυτή η φιλία θα διακοπεί όταν ένας από τους δυο βρει άλλον, δηλαδή εγώ. Αφού είχα πιο πολύ κύκλο, παρέες και τα λοιπά, έτσι είναι. Άμα να κατευθείς με τα πίτουρα σε τρονικότες. Να τονίσω ότι η κοπέλα είναι επίσης ακοινώνητη και κάπως περίεργη. Να το τονίσεις. Και αυτό για να νιώσεις καλά για τον εαυτό σου. Να τη λυπάσαι την κοπέλα. Όχι να τη ζηλεύεις, να τη λυπάσαι. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω σε αυτά τα νέα, όμως δεν μπορούσα να προδώσω τη φίλη που μου το εκμυστηρεύτηκε. Αποφάσισα να μην κάνω τίποτα και απλά να αγνοήσω το γεγονός. Ταυτόχρονα όμως αυτός άρχισε να μου μακρύνεται. Ω, του καλό. Συνηθίζαμε να βγαίνουμε μαζί για φαγητό στη δουλειά 2 και 3 φορές τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο να βλεπόμαστε για κανένα σινεμά ή φαΐ. Μετά έβλεπα ότι μόνο εγώ του έγραφα και αραίωσα, ποτέ ξανά δεν βγήκε μαζί μου ούτε για καφέ ούτε για φαγητό. Φύγει σχέση ο άνθρωπος. Νοικοκυρεύτηκε. Είδες, αυτός νοικοκυρεύτηκε, καθόταν εκεί να σε βρίζει, να σου μιλάει άσχημα. Μια καλή μέρα μας έβγαλε για φαγητό με τον κοινό μας φίλο και μας εκμυστηρεύτηκε αφού τόσο πολύ μας ένιωθε κοντά του ότι έβγαινε με την κοπέλα εδώ και ένα μήνα. Εγώ όμως ήξερα ότι ήταν 6 και όχι 1. Αντέδρασα λες και μάθαινα τα νέα εκείνη τη στιγμή και προσπάθησα να το παίξω cool. Γιατί? Express yourself. Α, δεν ήθελες να προδώσεις τη φίλη σου, okay. Αφού όμως συνέχιζε να λέει ψέματα και να κρύβει γεγονότα, θύμωσα και είπα στον κοινό μας φίλο την αλήθεια. Επιτέλους, κάνε και εσύ κάτι. Νευρίασε και εκείνος αρκετά και λίγους μήνες μετά του είπε στα μούτρα ότι ήξερε και ένιωθε, χωρίς βέβαια να αναφερθεί σε μένα. Ο άλλος όμως δεν απολογήθηκε για τίποτα, αλλά χρησιμοποίησε την κοπέλα ως αιτία ότι λόγω αυτής δεν μας είπε τίποτα τόσο καιρό και κυρίως γιατί είναι κρυφή σχέση στη δουλειά. Α, έχετε και το. Τον κανόνα στη δουλειά να μην κάνετε σχέσεις, βλέπω τον τηρείτε. Όλοι σας. Δεν ερωτεύεστε συναδέλφους, δεν τα φτιάχνετε συναδέλφους. Αχ, γιατί ταλαιπωρείτε τη ζωή σας, γιατί. Βγήκαν μια φορά για φαγητό οι τρεις τους μετά από αυτό, δηλαδή ο φίλος σου, η κοπέλα και αυτός. Από τότε η σχέση των δύο αγοριών είναι συμφεροντολογική, αφού πλέον ο κύριος χαρακτήρας της ιστορίας μόνο του γράφει για να ζητήσει χάρες και ο άλλος τις αγνοεί σχεδόν πάντα. Με μένα η σχέση πλέον είναι μηδενική. Γλίτωσες, κόρη, γλίτωσες. Αφού σταμάτησα να του προτείνω οτιδήποτε, μετά από 2-3 φορές που πρότεινα φαγητό ή καφέ και μου είπε ότι δεν βγαίνει, αλλά μπορώ να περάσω όποτε θέλω από το γραφείο του. Μετά από 5 χρόνια φιλίας και τόσο να αναμνήσω μαζί. Μετά από 5 χρόνια που ήσουν κολλημένοι πάνω του και αυτό σε έδιωχνε. Απομακρύθηκε από όλους και όλα στη δουλειά, αφού η κοπέλα είναι αρκετά κτητική και ζηλιάρα, όπως έχω μάθει από τον κοινό μας φίλο. Ρωτάς και μαθαίνεις κιόλας εσύ. Δεν έχει μάθει ποτέ και δεν ξέρει τι ακριβώς ξέρω εγώ, αφού ποτέ δεν μου έδωσε την ευκαιρία να βγούμε για να του τα πω. Και ζούμε το θέατρο του παραλόγου, όχι μάνα μου, το θέατρο του παραλόγου είναι από την πρώτη μέρα που τον εγνώριζες που το ζείτε. Έγινε τώρα που το ξεκινήσατε. Γίναμε 2 άγνωστοι, ευτυχώς είμαστε σε άλλους ορόφους και δεν βλεπόμαστε. Ευτυχώς. Αδυνατό όμως να πιστέψω πως ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τόσο και πώς μπορεί να διαγράψει τόσα χρόνια φιλίας. Έστω συμφεροντολογικής και τόσα που ζήσαμε μαζί. Μπορεί. Είναι αλάκας. Μπορεί. Είναι συμφεροντολόγος. Μπορεί. Σε χρησιμοποιούσε για να εκτονώνεται. Μπορεί. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί ούτε για καφέ δεν είναι ικανός να βγει μαζί μου. Γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Είναι ευθυνόφοβος. Γι' αυτό.
Για την ώρα το έχω αφήσει έτσι και απλά έχω κόψει κάθε επαφή, όμως θα ήθελα τη γνώμη σου για το πώς θα έπρεπε να αντιδράσω τώρα που ξέρεις όλη την ιστορία. Να πας τρέχοντας στο ψυχολόγο, τρέχοντας. Να αναφέρω επίσης ότι δεν είχε κάποια αρκετά μεγάλη μακροχρόνια σχέση, ξέρω από όσα έχει πει αυτός ότι είχε δύο πρώοι για κανένα χρόνο, η κάθε σχέση όμως δεν έχουμε δει ποτέ καμιά. Να αναφέρω επίσης ότι δεν είχε κάποια αρκετά μεγάλη μακροχρόνια σχέση. Ξέρω από όσα έχει πει αυτός ότι είχε δύο πρώην για κανένα χρόνο η κάθε σχέση. Όμως δεν έχουμε δει ποτέ καμιά. Έχετε δει τώρα τη συνάδελφο, την έχετε γνωρίσει. Επίσης έχω τα εξής ερωτήματα. Γιατί δεν ολοκλήρωσε ποτέ μαζί μου? Πού ξέρω, κόρη, εγώ δεν είμαι η σεξολόγος του να σου πω. Γιατί πέρασε η σχέση να είναι τόσο τοξική και έβριζε και θύμωνε τόσο? Δεν μπορώ να ξέρω. Ο λόγος που πήρε τόσο καιρό η τοξική σχέση είναι που εσύ δεν τη σταματούσες. Το θύμα πρέπει να αντιδράσει για να τη σταματήσει. Γιατί έκρυβε επί 6 μήνες τη σχέση του με την άλλη κοπέλα από μένα και τον κοινό μας φίλο? Κορή, ψάχνεις λογική στους παράλογους, ψάχνεις διάγνωση στους αδιάγνωστους. Γιατί με αποφεύγει? Σε αποφεύγει επειδή δεν θέλει να λάβει τις ευθύνες του. Και έγραψα στη φίλη τότε, στην αρχή που μου το έστειλε, γιατί έτυχε να το διαβάσω αυτό το mail, παίρνει σειρά, στα γρήγορα σου γράφω, φαίνεται να είναι ένας τοξικός νάρκισσος. Κανονικά εσύ πρέπει να τον αποκόψεις τελείως. Αυτό έγραψα στη φίλη. Τώρα, γιατί δεν ολοκλήρωσε μαζί σου, πραγματικά δεν ξέρω. Μήπως είχε φόβο ότι δεν θα είχε καλή απόδοση, φοβόταν ότι δεν θα τα κατάφερνε, φοβόταν ότι θα τον κοροϊδεύες μετά, ότι τελείωσε γρήγορα ή ότι δεν τελείωνε ή ότι δεν είχε καλή στήση, δεν ξέρω ότι άλλο. Κάποιοι τέτοιοι φόβοι ίσως ήταν και δεν ολοκλήρωσε μαζί σου. Η σχέση έγινε τόσο τοξική και σε έβριζε γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ειλικρινής, δεν έχει ειλικρινή επικοινωνία και σε κάποια φάση προφανώς κάποια απόρριψη βίωσε από σένα μέσα στο μυαλό του. Και η σχέση είχε και έντονο ανταγωνισμό, όχι χτυτικότητα μόνο, και ανταγωνισμό. Και ψάξει αν και στη δουλειά σε ανταγωνίζεται. Και μπορεί, υποθέτω, εσύ να είσαι ωραία κοπέλα και αυτός να ζήλευε που είσαι ωραία κοπέλα, να σε ζήλευε ανταγωνιστικά ότι εσύ είσαι ωραία κοπέλα και αυτός είναι ωραίος άντρας. Καταλάβεις τι εννοώ? Όχι ερωτικά. Τη σχέση του προφανώς την έκρυψε γιατί ήξερε τι αντιδράσεις θα προκαλούσε, αφού ο κοινός σας φίλος είναι αυτός που τον προξένευε σε σένα. Που ξέρεις ότι μπορεί, το πιο πιθανό, αυτός από μόνος του να έχει πει στον κοινό σας φίλο να σε προξενέψει, να τον προξενέψει σε σένα. Στην αρχή που πήγε στην εταιρεία, που ήρθε ένας άλλος Έλληνας και σου είπε γι' αυτόν, αυτός θα τον είχε βάλει. Οπότε ήξερε ο κοινός φίλος ότι αυτός σε γουστάριζε αρχικά. Μήπως επειδή εσύ στην αρχή τον απέρριψες και δεν ένιωθες έλξη γι' αυτόν και προφανώς το είπες και στον κοινό σας φίλο, είτε να του το είπε αυτός, είτε να το κατάλαβε πως δεν σε το γουστάριζες και μετά, επειδή είναι σαφέστατα πολύ κομπλεξικός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι διάγνωση, αυτό είναι η λέξη της καθομιλουμένης. Έχει θέμα το άνθρωπος, είναι αδιάγνωστος. Να το κρατούσε μανιάτικο ότι τον είχες απορρίψει αρχικά και μετά να σε βασάνισε, πολύ πιθανό. Γιατί αρρωστημένος εγωισμός και έντονη ψυχοπαθολογία μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρελούς τρόπους. Ό,τι να είναι. Πραγματικά, ό,τι να είναι. Φιλενάδα, πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία και να ασχοληθείς. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις είναι γιατί εσύ ανέχθηκες τόσα χρόνια αυτή την παράνοια και γιατί ακόμη ασχολείσαι με αυτήν την παράνοια. Σοβαρά. Αυτό. Και αν θες να το πεις να βγαίνουν από μέσα του, από μέσα σου, στείλ του ένα ωραιότατο mail, γράψ του τα όλα εκεί κουκιά καθαρισμένα και μην του ξαναμιλήσεις. Η γνώμη. Καλό βράδυ. Το Άγιο Βαλεντίνο αύριο. Τι βίντεο θα κάνουμε άραγε για τον Άγιο Βαλεντίνο. Άραγε.